Θέλω να σου πω ότι τη φώνησα του Παπαδιαμάντη δεν τη σκέφτηκαμε μόνοι μας. Τη σκέφτηκε ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας αλοειδούς αφιμπλιστροειδούς, ο Στράτος Γκοτζαρίδης, ο οποίος επειδή ζούσε πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, όταν ήρθε στην Ελλάδα έμαθε ότι εμείς κάνουμε ηχητικά βιβλία και τα κάνουμε μάλιστα και σχεδιασμένα προσβάσιμα, και αποφάσισε να φτιάξει μια βιβλιοθήκη ομιλίων των βιβλίων. Και οι γιατροί του κάθε χρόνο στο συνέδριο το ετήσιο παίρνουν βιβλία ηχητικά και τα δανείζουν δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους με προσωρινά ή προβλήματα όρασης μόνιμα σε όλη την Ελλάδα. Τι λες τώρα. Καταπληκτική ιδέα, Χριστίνα, δηλαδή συγκλονιστήκαμε όταν το μάθαμε. Ο Γιώργος ο Καπράνος, ο σπουδαίος συγγραφέας και φίλος, μας έφερε σε επαφή. Φτιάξαμε τον Νιοράντες και αυτή τη στιγμή στην βιβλιοθήκη αυτή υπάρχει ο Νιοράντες, ο μικρός πρίγκιπας, και μας πρότεινε ο Στράτος να φτιάξουμε τα πρώτα ειδικά αντίτυπα της φώνησας. Εμείς φοβόμασταν να την πιάσουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι, γιατί είχαμε τρομάξει. Φυσικά ο Γιώργος ο Καπράνος είχε και την επιμέλεια απόδοσης του προφορικού λόγου του Παπαδιαμάντη. Mm-hmm. Ό,τι ηχογραφούσαμε περνούσε πρώτα από τα αυτιά του Καπράνου, ναι, για να είναι σωστή η απόδοση της γλώσσας. Δουλέψαμε πάρα πολύ ωραία πάνω στο κείμενο. Είναι ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί συνήθως τα μεγάλα κείμενα έχουν την εξής ιδιότητα. Όταν δεν μπορείς να σταθείς στο ύψος τους, σε καταβροχθίζουν. Ουσιαστικά μπήκατε μέσα στο έργο. Δεν είναι κάτι που έχουμε στο νου μας, πηγαίνουν οι ηθοποιοί, κάνουν μια εκφώνηση και τελείωσε, that's all. Κάθε άλλο. Το να πας να κάνεις μια εκφώνηση είναι επίσης δύσκολο, γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένα άλλο ζητούμενο. Αλλά και το να μπορέσεις να διαβάσεις και να μεταφέρεις τον κόσμο του βιβλίου στον θεατή, στον ακροατή μάλλον, δεν είναι κάτι απλό. Κοριτσάκια, τι έκανετε εδώ? Πού είναι η μάνα σας? Σπίτι. Μα πού στο σπίτι? Εδώ ή στο χωριό? Δεν είναι ζώο. Φαίνεται ότι εξετέλει εντολήν του πατρός της, μη θέλοντος να ενοχλώσει ή διαβάτε την άρρωστη. Αυτή, άλλος, ευρίσκεται πράγματι εντός της καλύβης, και έτσι τα παράθυρα ήσαν κλειστά, ίσως διά να μην την βλάπτει ο εσπερινός αήρ του ρεύματος. Φαίνεται ότι ο σύζυγός της προολίγου μόνον είχε κατέλθει στον γειτονικών αγρών προς μικράν συμπληρωματική εργασία και είχε νοκνήσει ή νομίσει περιττό να κλείσει και την θύραν του περιβόλου του λαχανόκηπου. Κι είναι στο χωριό η μάνα σας? Και εσείς πώς είσαστε εδώ μόναχά σας? Είναι πατέλα ζω. Πού? Κι κάτω. Πώς σε λένε, κορίτσι μου? Μσούδα. Και την αδελφή σου? Τούλα. Θα φωνάξουν τάχα. Θα ακουστεί. Πού να ακουστεί? Πρέπει να κάνω γρήγορα. Αυτός, όπου είναι τώρα σε λίγο, θα έρθει εδώ. Γιατί θα σου ρουπώσει και δεν θα βλέπει να κάνει δουλειά εκεί κάτω. Και πρέπει να φεύγω το γρηγορότερο, χωρίς να με είδει. Όπως δεν με είδε ως τώρα. Εδίστασε προς στιγμήν. Ισθάνθη μέσα της φοβεράν πάλιν. Καρδιά. Αυτό είναι μια απόφαση. Και δράξασα με τας δυο χείρα στα δυο κοράσια, τα όθησε με μεγάλην βίαν. Οικούστη μέγας πλαταγισμός. Τα δυο πλάσματα έπλεαν εις το νερό της τέρνας. Η μεγαλυτέρα κορασής έριξε οξίαν κραυγήν ή της αντίχησεν εις την μοναξιάν της εσπέρας. Βοήθεια, μάνα! Βοήθεια, πέφτω! Είμαι η Ιωσήτη Κασανικούλη και στη φώνησα του Παπαδιαμάντη κάνω τη φαρμογιά μου, την κεντρική ηρωίδα δηλαδή του διηγήματος του Παπαδιαμάντη. Η φώνησα του Παπαδιαμάντη είναι ο καταπιεζόμενος άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει το κατεστημένο απέναντί του και αντί να το πολεμήσει γίνεται ένα με το κατεστημένο. Την βιβλιοθήκη που σου έλεγα, και θέλω να το πω αυτό, ευχαριστούμε τη Βικτόρια Χίσλοπ,
η οποία έδωσε τα πνευματικά της δικαιώματα στην βιβλιοθήκη που ετοιμάζει ο Στράτος Γκοτζαρίδης μαζί με τους γιατρούς που σου είπα. Και τώρα ξεκινάμε να δουλεύουμε το νησί, στην ελληνική γλώσσα, με δικαιώματα της Hislop. Θα είναι, δεν θα πωλείται, θα είναι μόνο για τους ανθρώπους δωρεάν σε όλη την Ελλάδα που έχουν προβλήματα όρασης. Μια πολύ μεγάλη υπερπαραγωγή. Ο Γιώργος ο Καπράνος το διασκευάζει. Ο Λεωνίδας ο Χρυσομάλης που ήταν κοντά μας και στη Φόνησα, ο Σπύρος ο Μπερερής, η Λιδία, η Λένος, η Κατερίνα Εμιλιώτη δουλεύουν ήδη πάνω σε αυτό. Και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και πιστεύω ότι θα έρθει και η Hislop εδώ για να το παρουσιάσουμε. Σε 1,5 χρόνο από τώρα την ευχαριστούμε θερμά. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεις τα πνευματικά σου δικαιώματα. Έτσι. Έχει καταλάβει όμως προφανώς και πόσο σοβαρή δουλειά γίνεται. Βεβαίως. Και με πόσο σεβασμό Βεβαίως. Αντιμετωπίζεται όλη αυτή την ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα ουσιαστικά. Ναι. Γιατί αυτό είναι. Γιατί σκέψω ότι και η μετάφραση. Γλώσσα. Το στούντιο Amit που κάνει τα ηχητικά βιβλία, την μετάφραση, τη δάσκαλα, οι εκδόσεις Διόπτρα που είναι ο εκδοτικός της Hislop. Δηλαδή έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι να κάνουμε αυτό το πράγμα που λέει να προσφέρουμε. Νατάσα, έχετε μαζευτεί πολλοί άνθρωποι που ακόμη παρά την κρίση, παρά τα προβλήματα, γιατί το είπε και ο κύριος Κακούρης νωρίτερα, μπορεί να μην υπάρχουν χρήματα, αλλά το λέω για όλους εμάς που κάποια στιγμή λίγο ψυχούμε και λέμε δεν γίνεται, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Παρόλα αυτά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλοί. Το ζω κάθε μέρα με τις συνεντεύξεις, με συλλόγους, με ομάδες, με εθελοντές κλπ. Που παλεύουν και δημιουργούν μέσα σε αυτό το κλίμα το ίδιο.